Σήμερα, αυτές τις μέρες, ζούμε άλλη μια επέτειο. Κάθε χρόνο, τέτοια περίπου περίοδο, κάθε 6 χρόνια, 7 πάμε τώρα σε κάποιες ειδικότητες, σε κάποιους συναδέλφους, είναι συνεχώς το καθεστώς της εργασιακής ομοιρίας, της ανασφάλειας, των ανανεώσεων, των συμβάσεών τους. Είναι απαράδεκτο, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και κοροϊδία προς τους συναδέλφους, όχι μόνο η εξάμηνη παράταση, που δείχνει και πολλά ότι θεωρούμε ότι τους 6 μήνες δεν θα ανανεωθούν μετά. Έτσι φαίνεται. Είναι κοροϊδία η συνολική αντιμετώπιση ενός προσωπικού που έχει συνεισφέρει, ενός προσωπικού που είναι εξειδικευμένο και έμπειρο μέσα στα νοσοκομεία για να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Και επειδή υπάρχει όντως η συζήτηση αν μπορούν ή όχι να μονιμοποιηθούν ή όχι, να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας συνάδελφοι επικουρικοί, εντατικολόγοι, γιατροί μονιμοποιήθηκαν εν μία ανοιχτή κυριολεκτικά, γιατί ακριβώς υπήρχε η ανάγκη να στελεχωθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα υπάρχει η γνώση, υπάρχει ο τρόπος, δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μας η πολιτική βούληση για να γίνει αυτή τη στιγμή αντικυβέρνηση, ακριβώς επειδή τα οικονομικά των νοσοκομείων βρίσκουν στο ταβάνι των δημοσιονομικών απαιτήσεων που αυτή τη στιγμή είναι μειωμένη. Βλέπουμε κρατικό προϋπολογισμό που είναι πολύ χαμηλά για την υγεία. Ακριβώς εκεί χτυπάμε στο ταβάνι και δεν μπορούμε να το ανεχτούμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ζητάμε τώρα μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, όλων των κατηγοριών, όλων των ελαστικών μορφών εργασίας. Είναι η μοναδική λύση και δεν φτάνουμε. Θέλουμε ταυτόχρονα και μαζικές προσλήψεις για την κάλυψη πλήρως των αναγκών.